Στην ελληνική τηλεόραση πέραν της Μενεγάκη, η οποία έχει μια φθορά η οποία δεν οφείλεται στη διάρκεια της, στον χρόνο της παρουσίας της, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι πέρσι έπεσε στην παγίδα του τηλεμάρκετινγκ. Άρχισε να δίνει δώρα, να παίρνετε τηλέφωνα, κερδίσετε, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο. Αυτό την έφθυρε. Η Μενεγάκη είναι η πιο ευφυής, χαζή ξανθιά. Όποιος καταλαβαίνει τι εννοώ, αντιλαμβάνεται. Δεν είναι χαζή. Παίζει ένα ρόλο. Υποκρίνεται τη χαζή, την διπλανή κυρία, η οποία κερδίζει μπόνους από την τηλεόραση. Θεωρώ ότι δεν τελείωσε ακόμα η Μενεγάκη, είναι αποσύρθει πολλά. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πιστεύετε ότι, ότι παίζει ρόλο όλα αυτά τα χρόνια η Ελένη? Κύριε Βουργιώτη, κοιτάξτε να δείτε. Η Ελένη είναι από μόνη της ένα brand name. Μην κοροϊδευόμαστε. Πολλές προσπάθησαν να τη μιμηθούν. Πολύ, αλλά πολύ δεν μεγάλο brand name. Ναι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιοι επιχειρούν να μιμηθούν κάποιον, είναι πετυχημένη συνταγή του. Αν δεν τον ακουμπάνε, δεν φτάνουν στο ύψος του, σημαίνει ότι δεν μπορούν. Άρα αυτός είναι ο καλός. Θα αποδειχθεί, η τηλεόραση είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Θα αποδειχθεί δηλαδή αν αυτή η μικρή φθορά ή η μεγάλη φθορά θα είναι μια πραγματική φθορά που την κάνει να πάει, αν θέλετε, και να φύγει από την τηλεόραση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει. Έχει να δώσει. Είναι γιατί αναστρέψιμη είναι δηλαδή αυτό. Αυτή η πτώση θεωρείται ότι είναι αναστρέψιμη στα νούμερα. Στη ζωή τα πάντα είναι αναστρέψιμα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και για να το δώσω το παράδειγμα, καταλάβετε, θέλει δουλειά. Δουλειά η τηλεόραση.